για την πρώτη κατοικία. Μπορείτε να μας πείτε τι θα προτείνετε σήμερα? Αυτό τον ένα χρόνο φαντάζομαι δεν θα τον αποδεχτείτε. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα φανερώνεται για μια ακόμα φορά το ποια είναι αυτή η κανονικότητα για την οποία μιλάγανε όλο το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Η επόμενη μέρα, όπως χαρακτηρίζεται, και με την ολοκλήρωση των μνημονίων. Φανερώνονται, νομίζω, κατά τη γνώμη μας, κάποια ζητήματα. Πρώτον, ότι δεν μπαίνει στο επίκεντρο το πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία για μία ακόμα φορά. Το πώς οι λαϊκές οικογένειες θα σταματήσουν να πληρώνουν. Άρα, λοιπόν, το για ποιον είναι αυτή η ανάπτυξη, ότι δεν είναι για το λαό αυτή η ανάπτυξη. Επιπλέον, φανερώνεται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μία εποπτεία που θα οδηγεί σε αυτά, σε τέτοιου είδους συζητήσεις, σε άλλα μέτρα τα οποία θα έρχονται, αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα τα οποία θα έρχονται. Και μαζί με αυτό. Δεν θα σταματήσει, λέτε, αυτό με τα αντιλαϊκά μέτρα, τώρα μετά τα μνημόνια, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία? Δεν θα σταματήσει. Όπως και ήδη φαίνεται ότι δεν σταματάει, όπως και οι δεσμεύσεις οι οποίες υπάρχουν φαίνεται ότι θα συνεχιστούν. Δηλαδή, όταν υπάρχουν μέτρα τα οποία θα ισχύουν μέχρι και το 2060. Όταν δηλαδή ένα σημερινό 18 θα είναι 60 χρόνια. Θα είναι παππού τότε. Θα είναι παππού. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα μέτρα όχι δεν θα. Και συνεχίζουν βεβαίω και γίνονται ίδιε συζητήσει, όπω και η συζήτηση εδώ πέρα που κάνουμε με του θεσμού για το πώ και όλα θα δοθεί η επόμενη δόση. Οι ενδιασμοί που υπάρχουν, που την καθαρά τη Δευτέρα που θα έρθουν θα ξανασυζητηθούν, θα μπουν στο τραπέζι κτλ. Όμω μαζί με αυτό φανερώνεται και το ποιον εξυπηρετούν τελικά, γιατί την ίδια στιγμή που μιλάμε για μη προστασία της πρώτης κατοικίας, την ίδια στιγμή που μιλάμε ότι οι λαϊκές οικογένειες θα πληρώσουν, η ρύθμιση κρατάει μόνο ένα χρόνο και μετά βλέπουμε, την ίδια στιγμή που δεν εξασφαλίζεται τη λαϊκή οικογένεια, γιατί μαζί με αυτό υπάρχει και ένα συνολικότερο πλωστάσιο, ο πλωστάσιο με μεριά της κυβέρνησης, των αστικών και των προηγούμενων κυβερνήσεων βεβαίως, που ανασφάλιση εργασία, ανεργία σε μεγάλο βαθμό, μειώσει των μισθών, όλα αυτά υπάρχουν, άρα δεν εξασφαλίζεται και η δυνατότητα αποπληρωμής της όποιας ρύθμισης και για το μέλλον. Βλέπουμε ότι την ίδια στιγμή πριν 2 ψηφίστηκε και μια τροπολογία που, για παράδειγμα, στα διανεμόμενα κέρδη των βιομηχάνων του μεγάλου κεφαλαίου μειώνουν τη φορολογία από 15% σε 10%. Μήπως αυτό λένε για να βοηθηθεί η ανάπτυξη, για να επενδύσουν? Ναι. Δεν το βλέπετε έτσι εσείς αυτό? Το βλέπει κανένας, γιατί όλα αυτά για να επενδύσουν γίνονται. Αλλά όταν οι επενδύσεις συνεπάγονται, επενδύσεις, αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, λέω. Ακόμα πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, χτύπημα στο ασφαλιστικό, όταν αυτές οι επενδύσεις συνεπάγονται μια σειρά άλλες αναδιοργανώσεις. Πώς το πει, διευθύντρια, τα 300 ευρώ είναι καλύτερα από το τίποτα, έτσι. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να χαμογελάμε κιόλας. Μάλιστα, δηλαδή, φτάνουμε και σε ένα τραγικό σημείο. Αυτή η πολιτική σίγουρα, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι μονόδρομος, ανεξάρτητα τι μανδύα κάθε φορά μπορεί, με τη μανδύα μπορεί να τη συναντήσουμε. Και εδώ πέρα πρέπει να μπει ένα δίλημα, γιατί ακριβώς έχουμε και τις εκλογές μπροστά μας, πολλαπλές εκλογικές μάχες. Το αν ο λαός, αν η νεολαία σήμερα θα επιλέξει αυτόν τον δρόμο ή θα επιλέξει, και αυτό κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνει, το δρόμο διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Πάντως βλέπω στιγνέ στρατολογείτε νέα παιδιά, έτσι. Γιατί έχετε πολλούς νέους. Ακριβώς, γιατί βλέπουν αυτό. Γιατί είχε περάσει μια περίοδο που δεν υπήρχε πολιτικοποίηση σε κανένα κόμμα των νέων. Τώρα βλέπω στην ΚΝΕ υπάρχουν πολλοί νέοι. Είχε κάνει μια κοιλιά οι νεολαίες όλων των κομμάτων. Είχαν κάνει μια κοιλιά. Η κρίση θα επαναφέρει νέους ανθρώπους στην πολιτική. Το πιστεύω αυτό και εγώ. Και το ΚΚΕ και την ΚΝΕ σταθερά το προσεγγίζουν προοδευτικοί άνθρωποι, γιατί ακριβώς βλέπουν τη σταθερότητά του. Βλέπουν ότι βάζουν το κόμμα μας τις ανάγκες μας στο επίκεντρο και για αυτές παλεύει, είτε μέσα από τη Βουλή είτε μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, Δήμους, Περιφέρειες, στους αγώνες καθημερινά και σήμερα κιόλας, ακριβώς επειδή είναι και η συγκεκριμένη μέρα, υπάρχει και κινητοποίηση, όπου οι κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν, 8η Μάρτη από την ΟΓΕ και άλλους μαζικούς φορείς. Αλλά νομίζουμε ότι αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Το να μπει στο επίκεντρο, το ποια είναι τα δικαιώματά μας, ακριβώς επειδή υπάρχει δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα και να σταματήσουμε να παζαρεύουμε με τα λίγα.